Γεια σου και καλώς ήρθες σε άλλο ένα βίντεο. Ένα βίντεο που στο έχω τάξει εδώ και πάρα πολύ καιρό και ήρθε η ώρα να γίνει, ήρθε η ώρα να δεις το καινούργιο μου σπίτι. Πριν ξεκινήσουμε, να σου θυμίσω να κάνεις μια εγγραφή σε αυτό το κανάλι και να πατήσεις και το καμπανάκι για να σου έχετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει καινούργιο βίντεο, δηλαδή κάθε Τετάρτη και Κυριακή, στη μία περίπου το μεσημέρι. Επίσης, μπορείς να πάρεις να βρεις και στο Instagram, θα το αφήσω τυχαία κάπου εδώ, άμα θες να πας να το δεις. Και πάμε στο βίντεο. Η ιστορία ξεκινάει πριν από 3,5 περίπου μήνες, όπου αποφασίσαμε ξαφνικά να αλλάξουμε σπίτι. Και λέω ξαφνικά, γιατί δεν ήταν στα σχέδιά μας να αλλάξουμε, το πήραμε απόφαση τελευταία στιγμή. Σας τα έχω δείξει όλα αναλυτικά στα blog μας, αν και μέχρι ένα σημείο σας έλεγα ψέματα και ντρέπομαι γι' αυτό, αλλά μετά σας τα λέω όλα αναλυτικά. Οπότε μπορείτε να πάτε και να δείτε τα πάντα, το πώς έγινε, γιατί έγινε. Και όλη την ιστορία τέλος πάντων. Ξεκινήσαμε λοιπόν να ψάχνουμε για σπίτι, κάτι που το ξέραμε από πριν ότι θα είναι δύσκολο, γιατί τα σπίτια στη Σαντορίνη είναι δισεύρετα. Και ένα παραπάνω, εμείς ψάχναμε και σπίτι με δύο δωμάτια, γιατί θέλαμε ένα δεύτερο δωμάτιο σε περίπτωση που έρθει κάποιος να μας δει. Έρχεται κόσμος γενικά, οπότε θέλαμε ένα δεύτερο δωμάτιο να υπάρχει, ρε παιδί μου, για ώρα ανάγκης, για όποιον έρθει. Οπότε αυτό έκανε την όλη αναζήτηση λίγο πιο δύσκολη. Γιατί δεν υπάρχουν που δεν υπάρχουν πολλά σπίτια, αν θες και με δύο δωμάτια. Bye. Μετά από 4-5 εξωφρενικά υπερτιμημένους στάβλους που είδαμε, βρήκαμε που λες ένα σπίτι που είχε ωραία άβρα, που είχε μεγάλη κουζίνα, που ήταν ανακαινισμένο, που είχε δύο δωμάτια που θέλαμε εμείς. Το ένα δωμάτιο βέβαια ήταν στη σοφίτα, αλλά επειδή όπως σας είπα θα γινόταν ξενώνας, δεν μας πείραζε και καθόλου. Το μπάνιο λίγο μας προβλημάτισε γιατί ήταν μικρό και γενικά όλο το σπίτι ήταν πιο μικρό από το προηγούμενο σπίτι μας και... αυτό δεν ήταν τόσο πολύ πρόβλημα, όσο το ότι δεν είχε καθόλου έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, ενώ το προηγούμενο είχε. Και αυτό ήταν ένα πρόβλημα, γιατί εμείς δεν είχαμε στη Σαντορίνη δικά μας έπιπλα και δικές μας ηλεκτρικές συσκευές. Μας άρεσε όμως πολύ και προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε λίγο στα καλά, ρε παιδί μου. Που ήταν ότι το σπίτι ήταν πολύ φωτεινό, είχε γύρω-γύρω παράθυρα, είχε ωραία άβρα, είχε μεγάλη κουζίνα ανακαινισμένη έτσι με πολλά ντουλάπια, ρε παιδί μου, να μαγειρεύεις, να τη χαίρεσαι. Κάτι που στο προηγούμενο σπίτι μας είχε λείψει πολύ, γιατί η κουζίνα ήταν ανύπαρκτη. Είχε πλακάκι στο πάτωμα και όσο και αν σας φαίνεται δεδομένο, το πλακάκι στο πάτωμα δεν είναι. Το προηγούμενο σπίτι μας δεν είχε πλακάκι στο πάτωμα. Είχε μια άλλη τεχνοτροπία που είναι εδώ πολύ δεδομένη στο νησί, αλλά εμένα δεν μου αρέσει και δεν με βόλεψε. Επίσης, αυτό το σπίτι είχε 3 μεγάλα μπαλκόνια, εκ των οποίων το ένα είχε και φανταστική θέα στη θάλασσα. Και γενικά, ρε παιδί μου, είχε μια καλή ενέργεια. Αυτό ήταν το πιο βασικό, ότι είχε ξέρει έτσι ένα ωραίο. Μια ωραία ενέργεια μέσα το σπίτι. Δεν το σκεφτήκαμε και πάρα πολύ, το κλείσαμε και ξεκινήσαμε τη μετακόμιση όσο πιο γρήγορα γινόταν. Το πρώτο βασικό πρόβλημα που προέκυψε ήταν ότι δεν υπήρχαν ηλεκτρικές συσκευές και έπρεπε να τις πάρουμε όλες από την αρχή. Πήραμε κουζίνα, μάτια με φούρνο έτσι ένα ενιαίο, πήραμε πλυντήριο, πήραμε ψυγείο και γενικά διαλέξαμε αρκετά οικονομικές επιλογές γιατί δεν θέλαμε να φύγουμε πολύ από το budget και μέχρι στιγμής είμαι αρκετά ικανοποιημένη από όλα. Βασικά είμαι πολύ ικανοποιημένη από όλα. Δουλεύουν άψογα, δεν μου έχουν βγάλει κανένα πρόβλημα. Οπότε θα σου αφήσω και τα links στην περιγραφή σε περίπτωση που είσαι έτσι σε αναζήτηση τέτοιου εξοπλισμού και ψάχνεις κάτι οικονομικό. Ψάξαμε εμείς για σένα, ψάξαμε πολλά, είδαμε κριτικές, ρωτήσαμε από εδώ από εκεί και καταλήξαμε σε αυτά. Γενικά link θα βρεις για ό,τι μπορώ να σου βάλω. Δηλαδή, ό,τι και να σου δείξω από εδώ και πέρα, μα έπιπλο, με ηλεκτρική συσκευή, μα χρώμα στους τοίχους, ό,τι μπορώ να σου βάλω link θα στο βάλω για να σας βοηθήσω κι εγώ όσο πιο πολύ μπορώ, γιατί με έχετε βοηθήσει κι εσείς πάρα πολλές φορές με τέτοια θέματα, οπότε σας χρωστάω. Βάλαμε να δοκιμάσουμε το πλυντήριο να δούμε ότι δουλεύει και δουλεύει, παιδιά, ναι! Θα μου πεις γιατί να μην δουλεύει. Καινούριο είναι, θα το περίεργο θα ήταν άμα δεν δούλευε, αλλά εντάξει, τώρα ξέρεις, είναι καινούριο, πρώτη φορά που το έβαλα και. Όλα καλά πάνε, όλα καλά πάνε. Αφού ήρθαν και οι ηλεκτρικές συσκευές, ήταν μια καλή ώρα να το βάψουμε, παιδιά. Ήταν φρεσκοβαμμένο το σπίτι, ωραίο άσπρο μπουζάτο, αλλά αφού τώρα εμένα με ξέρετε, ήθελα κάτι. Κάτι ήθελα. Το άσπρο μόνο δεν με κάλυπτε, ρε παιδί μου. Κάτι. Ξεκινήσαμε να βάφουμε νύχτα, γιατί είμαστε ξεφτέρια. Και βασικά γιατί είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα χρόνου με τις δουλειές, με τις υποχρεώσεις, με το ότι δεν δουλεύουμε ίδιο ωράριο με το Μάνο, πάμε κάπως ανάποδα, σταυρωτά. Οπότε η μόνη περίοδος έτσι που ήμασταν και οι δύο στο σπίτι και μπορούσαμε να ασχοληθούμε με αυτό ήταν βράδυ. Εδώ είναι η πόρτα που μπαίνεις και έχουμε αποφασίσει ότι θα βάψουμε αυτόν τον τοίχο και αυτόν τον τοίχο μόνο. Δεν θέλουμε να γεμίσει όλο και από εδώ δηλαδή, για να μην γίνει πάρα πολύ έτσι μονότονο.
Οπότε μόνο αυτή είναι εδώ η γωνία. Έχουμε αρχίσει το βάψιμο, όλα τα γύρω-γύρω και γύρω από τις μπρίζες και ξέρετε τώρα εσείς όλα αυτά. Γιατί γελάτε. Το πρώτο χέρι τελείωσε και μοιάζει κάπως έτσι. Μόλις γύρισα σπίτι από τη δουλειά, είμαι ακόμη με τον μπουφάν, αλλά ήθελα να προλάβω τον ήλιο που μπαίνει έτσι από τα παράθυρα και φαίνεται λίγο το χρώμα έτσι όπως είναι, γιατί χθες που σας το έδειχνα σκοτεινό αδικούτανε και ήταν κρίμα. Έχει τελειώσει το πρώτο χέρι, έχει στεγνώσει και τώρα θα περάσουμε και το δεύτερο χέρι και μετά θα είναι τέλειο και θα το αφήσουμε στην ησυχία του. Στο ίδιο χρώμα που βάψαμε τον τοίχο, αποφάσισα να βάψω και μία σιδερένια κατασκευή, έτσι σαραφιέρα που είχα στο προηγούμενο σπίτι, για όσους είστε από παλιά και τη θυμάστε, την είχα στην κουζίνα. Για όσους είστε καινούργοι δεν πειράζει, θα σας τη δείξω εγώ. Αποφάσισα λοιπόν να τη βάψω αυτή τη ραφιέρα, γιατί αυτό το σιδερένιο γκρι απέσιο, το μεταλλικό τέλος πάντων, δεν μ' άρεσε καθόλου και δεν τέριαζε και καθόλου στο καινούργιο σπίτι. Οπότε βρήκα και ένα καθρέφτη μέσα στο καινούριο σπίτι που ήταν έτσι ένα μπεζάκι σχεδόν σαν το χρώμα που βάψαμε τους τοίχους, αλλά λίγο πιο χαλασμένο, λίγο πιο παλιό, ξέρεις. Και σκέφτηκα μήπως να βάψω και αυτά τα δύο και να τα κάνω ένα ωραίο σετάκι και να τα βάλω κάπου μαζί. Και το έκανα. Και να σας πω και κάτι, και βγήκαν και πολύ ωραία. Ο καθρέφτης μπήκε εδώ προς το παρόν, βέβαια είναι πανβρώμικος όπως και όλοι οι καθρέφτες αυτού του σπιτιού. Λοιπόν, έγινε κάπως έτσι, θέλω να σας δείξω πιο πολύ τη διαφορά ανάμεσα στο άσπρο και σε αυτό, γιατί είναι ένα πολύ ανοιχτό χρώμα, μια πολύ ανοιχτή απόχρωση. Και από εδώ που τώρα είναι αυτό εδώ το χάος, από εδώ θα μπει εκείνη η ραφιέρα που είναι αυτή που βάψαμε, οπότε σκέφτομαι ότι ίσως σαν σετάκι αυτό και αυτό κάτσουν ωραία, θα το δούμε τώρα, μπορεί να μπει και αλλού αυτός ο καθρέφτης, αλλά ναι, κάπως έτσι. Αρχίζει να παίρνει σιγά σιγά μια μορφή το σπίτι. Κάπως έτσι, για να πάρετε μια γενική ιδέα, εκεί θα μπει ο καναπές. Αυτό το βγάλαμε για να έχουμε φως το βράδυ που βάφαμε. Εκεί θα είναι το γραφείο μου, εδώ θα είναι το σύνθετο, δηλαδή κάπως μπαίνει σιγά σιγά μια τάξη. Το χρώμα μου έχει αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως έγινε, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα. Και σήμερα με το καλό θα κρεμάσουμε κουρτίνες για να μην μας βλέπει όλο το νησί γύρω γύρω απ' έξω. Και θα αρχίσουμε γενικά να αδειάζουμε κούτες και να τακτοποιούμε τσουκουτσούκου τσουκουτσούκου, τώρα λίγο σιγά σιγά όλα στη θέση τους. Ντα-δα! Μπήκαν οι κουρτίνες, παιδιά. Άσπρες διάλεξα για το σαλόνι. Συγγνώμη για το θόρυβο, έχω βάλει πλυντήριο. Κάντε πως δεν το ακούτε. Άσπρες διάλεξα για το σαλόνι, γιατί έχει πολύ ωραίο μεσημβρινό φως στο σπίτι και οι άσπρες οι κουρτίνες είναι ό,τι καλύτερο. Δείτε τι ωραία που φαίνεται. Ότι έχω ο άσπρος και ο μπέζ και η άσπρη κουρτίνα και το φυτό. Και για το δωμάτιο διάλεξα μπέζ, αλλά εδώ τώρα κοιτάξτε τι πρόβλημα υπάρχει. Είναι πάρα πολύ λίγο το περιθώριο που υπάρχει για να μπει κουρτινό ξύλο, γιατί είναι πολύ στενά εδώ λόγω της σκάλας, οπότε διαλέξαμε το πιο μικρό κουρτινόξυλο που βρήκαμε. Είναι τόσο μικρό, δεν ξέρουμε αν θα κρατήσει γιατί είναι κολλημένο, δεν είναι καρφωμένο, βιδωμένο ή κάτι τέτοιο. Θα το φερόμαστε έτσι λίγο με αγάπη και όταν έχω νεότερα θα σας πω. Σκεφτήκαμε μήπως το καρφώσουμε με αυτά τα καρφάκια που έχουν και το άσπρο το πραγματάκι που είναι για να κρατάνε καλώδια στον τοίχο. Με κάτι τέτοιο σκεφτόμαστε να το καρφώσουμε για να είναι λίγο πιο σταθερό. Θα δούμε. Άμα δεν πέσει το βράδυ που κοιμόμαστε και τρομάξουμε μέσα στον ύπνο μας από το θόρυβο, πιστεύω ότι το έχουμε και θα το καρφώσουμε αύριο και θα είναι μια χαρά. Και τώρα δείτε τον τι ετοιμάζεται να κάνει. Θα βάλουμε χαλιά. Πείτε το, το ξέρετε. Ξέρετε τι ακολουθεί. Είμαι σίγουρη ότι το περιμένετε και θα το δείτε. Δεν θα υπάρχει έκπληξη σε αυτό το βίντεο. Αποφάσισα να φτιάξω ένα gallery wall στο σαλόνι, μόνη μου, budget friendly, όπως είχα φτιάξει και στο προηγούμενο σπίτι, έτσι και σε αυτό το σπίτι. Κράτησα τα κάδρα που είχα από το προηγούμενο σπίτι, αλλά άλλαξα τις εικόνες που είχα μέσα, γιατί ήθελα έτσι μια πιο beige nude κατάσταση. Έτσι λίγο πιο aesthetically pleasing, κάτι έτσι λίγο πιο τέτοιο, όχι τόσο μοντέρνο όσο ήταν τα προηγούμενα. Και τα έφτιαξα μόνη μου από το μηδέν και ήταν και πάρα πολύ εύκολο και σας έχω δείξει πώς το φτιάχνω τον gallery wall μόνη μου από το μηδέν με 30 κάτι ευρώ, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς βγαίνει. Και επειδή είναι από τα πρώτα βίντεο αυτού του καναλιού, θα σας το αφήσω κάτω στην περιγραφή για να μην το ψάχνετε και
και άμα θέλετε να πάτε να το δείτε. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα καρφιά για να φτιάξουμε αυτόν εδώ τον τοίχο, ένα mini gallery wall. Θα αλλάξουμε τις φωτογραφίες από το προηγούμενο gallery wall, γιατί οι παλιές φωτογραφίες δεν ταιριάζουν με το ύφος του καινούργιου σπιτιού. Οπότε θα βάλουμε καινούργιες, δεν θα σας τις δείξω ακόμα. Προς το παρόν πάμε να κάνουμε τις τρύπες. Θα δούμε ποια είναι τα σωστά σημεία για να τοποθετηθούν ωραία και συμμετρικά. Σκέφτομαι να κρατήσουμε το μοτίβο που είχαμε και στο προηγούμενο το σπίτι, γιατί νομίζω ότι ήταν αρκετά συμμετρικό και βόλεψε με τα κάδρα που έχουμε. Βάλαμε τα παλιά μόνο για να καρφώσουμε τις κορνίζες και να βρούμε ποιες θα είναι οι θέσεις τους ακριβώς, να φύγει αυτό από τα πόδια μας. Και τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε τα καινούρια. Τώρα! Έπαιξα σε πιο άσπρο μπέζ, πιο καθαρό, έτσι, πιο... Κατάλαβες, πιο τέτοιο στυλ. Και νομίζω μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου άρεσαν και τα προηγούμενα πάρα πολύ, αλλά μου άρεσαν και το στυλ του σπιτιού του προηγούμενου. Το πιο έτσι, όχι μοντέρνο, που είχε το έντονο το χρώμα, ήθελε έτσι το ασπρόμαυρο. Τώρα εδώ που θα πάμε λίγο σε πιο... δεν θέλω να πω τίποτα. Αυτά νομίζω κάθονται πιο ωραία. Αφού έγινε και αυτό και κάπως η ψυχούλα μου ηρέμησε, τα επόμενα που χρειαζόμασταν άμεσα ήτανε τα έπιπλα και τα διακοσμητικά. Και τώρα θα με ρωτήσεις, ήταν πιο σημαντικό το gallery wall από τα έπιπλα? Ναι, ήταν. Τα είχαμε παραγγείλει τα έπιπλα από τις πρώτες κιόλας μέρες που μετακομίσαμε στο σπίτι, αλλά κάπως αργήσαν όλα τόσο πολύ, ρε παιδί μου, να έρθουνε τόσο πολύ. Και τα διακοσμητικά και τα έπιπλα όλα. Πήρα από IKEA, πήρα από Jumbo, πήρα από διάφορα άλλα site, Poly Home και τέτοια, ό,τι βρήκα. Στην ουσία αυτά που είχαμε εμείς τη στιγμή εκείνη είναι ένα τραπέζι χωρίς καρέκλες που το είχαμε από το προηγούμενο σπίτι, γιατί το προηγούμενο σπίτι είχε καρέκλες αλλά δεν είχε τραπέζι, οπότε είχαμε πάρει ένα τραπέζι. Επίσης είχαμε ένα σύνθετο που έχουμε πάνω την τηλεόραση, μαζί με την τηλεόραση, το οποίο ήταν δικά μας. Η τηλεόραση τη φέραμε μαζί μας από Θεσσαλονίκη, το σύνθετο το είχαμε αγοράσει γιατί το χρειαζόμασταν. Επίσης είχαμε ένα μικρό κομοδίνο και είχαμε και ένα κρεβάτι με στρώμα. Α, και είχαμε και δύο γραφεία και μία καρέκλα γραφείου. Αυτά ήταν όλα μας τα υπάρχοντα. Στη συνέχεια μου έστειλαν εμένα από Θεσσαλονίκη η δική μου μία συρταριέρα η οποία μπήκε στο υπνοδωμάτιο γιατί χρειαζόμασταν απεγνωσμένα χώρο για ρούχα και πράγματα και τέτοια και τέριαξε γάντι και έκατσε φανταστικά. Και μας στείλανε και ένα κρεβάτι, όχι μεγάλο, όχι διπλό, ούτε μονό, το ενδιάμεσο, το ένα μισάρι, και ένα κρεβάτι με ένα στρώμα, τα οποία μπήκανε πάνω στη σοφίτα για να δημιουργηθεί σιγά σιγά ο ξενώνας. Γιατί τι είναι ο ξενώνας χωρίς κρεβάτι? Και αφού έγινε και αυτό, ξεκίνησα σιγά σιγά να έρχονται και τα υπόλοιπα έπιπλα. Παιδιά, ήρθε το IKEA! Είναι το πρώτο που ήρθε από όλα τα πράγματα που περιμένουμε. Επιτέλους έγινε η αρχή και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, δεν πήραμε πολλά πράγματα από IKEA, λίγα και καλά. Πήραμε αυτά εδώ τα δύο καλάθια που ανοίγουν και γίνονται έτσι, για κασπό τα πήραμε αυτά. Μία κορνίζα, σουκλά έτσι μπαμπού, μπαμπούινα σουκλά, αυτά εδώ και ένα ακόμα. Ένα επιπλάκι μπάνιου, το οποίο θα το φτιάξω και θα σας το δείξω φτιαγμένο. Να, έτσι είναι φτιαγμένο. Και αυτά εδώ τα δύο καλάθια. Link για όλα θα βρείτε στην περιγραφή. Πήραμε και φουρνάκι μικροκυμάτων και το βάλαμε εδώ πάνω στο ψυγείο για να μην πιάνει χώρο. Και πήραμε και αυτό εδώ που είναι ένα μίνι θερμαντικό σώμα. Καλά, όχι μίνι, ένα normal θερμαντικό σώμα. Και έχει λέει μια τεχνολογία μίκα που και καλά σου κάνει οικονομία στο ρεύμα. Δεν κατάλαβα και ακριβώς, αλλά τέλος πάντων αυτό πήραμε. Πάμε να τα ανοίξουμε. Το καλό είναι ότι είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Και επειδή εμείς το θέλουμε και για εδώ και για να το ανεβάζουμε πάνω, νομίζω θα βολέψει που είναι τόσο ελαφρύ. Παιδιά! Ήρθαν τα έπιπλα, ήρθε ο καναπές, ήρθε μια παπουτσοθήκη και ήρθε και το τραπεζάκι του σαλονιού. Επιτέλους, Παναγία μου, επιτέλους. Είναι 5 του Φλεβάρι. Για να ξέρετε λίγο πόσο καιρό περιμένουμε αυτό το ρημαδό, τον καναπέ. Είναι τα τελευταία που περιμέναμε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω και μετά από αυτά, επιτέλους το σπίτι θα στρωθεί και θα συμμαζευτεί και θα είναι έτοιμο σιγά σιγά. Βέβαια, ξέρεις πώς πάει τώρα αυτό. Όσο στείνεις και στρώνεις, βλέπεις ότι όλο και κάτι σου λείπει. Αλλά δεν πειράζει, ένα βήμα τη φορά. Και τώρα τι σκέφτομαι, είμαι μόνη μου, ο Μάνος είναι στη δουλειά και σκέφτομαι να προσπαθήσω να συναρμολογήσω τον καναπέ μόνη μου. Γιατί? Ο Μάνος θα αργήσει πολύ να γυρίσει, θα γυρίσει βράδυ
Και το πρωί που εγώ ήμουν στη δουλειά, πήγε αυτός και κουβάλισε τον καναπέ μόνος του. Οπότε λέω, αν καταφέρω να το συναρμολογήσω εγώ, έτσι σαν δώρο να γυρίσει και να τον βρει έτοιμο. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, παιδιά, γιατί είναι κάτι τεράστιες κούτες. Αυτές εδώ δεν ξέρω αν μπορώ να τις σηκώσω και αν μπορώ να κάνω κάτι για να τα φτιάξω, αλλά μπορώ να προσπαθήσω. Είναι πολύ βαρύ, παιδιά. Και είναι το πιο μικρό κουτί. Πού να πιάσω τα μεγάλα, δηλαδή. Βρήκα τις οδηγίες. Μετά από πολλή ώρα και πολύ κόπο, κατάφερα αυτό. Δηλαδή, να τα βγάλω από τις κούτες και να τα αφήσω εδώ. Και βασικά δεν τα έβγαζα από τις κούτες. Τα έγδυνα από τις κούτες, γιατί δεν μπορούσα να τα σηκώσω να τα βγάλω. Οπότε απλά γυρνούσα την κούτα γύρω-γύρω και την έκοβα και μετά την έβγαζα σαν μπλουζάκι. Συγγνώμη για το πλυντήριο που κάνει φασαρία τώρα και εσείς κάνετε πως δεν τα ακούτε, ρε παιδί μου. Έχω βγάλει εδώ μερικά κομμάτια ό,τι βρίσκω. Αυτή εδώ είναι η γωνία. Σας δίνω έτσι τώρα λίγο spoiler, ρε παιδί μου, λίγο spoiler. Είμαι ήδη πτώμα, δεν ξέρω πότε θα καταφέρω να τον στήσω, αλλά πιστεύω ότι και αυτό που έκανα ήταν ένα καλό πρώτο βήμα για να ξεκινήσουμε. Αλλά θα προσπαθήσω, παιδιά. Και κάπως έτσι είναι το σπίτι τώρα.
Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα μου αρέσει, το απολαμβάνω, το ευχαριστιέμαι, είναι στα γούστα μου, είναι η φωλίτσα μου. Τελικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ ευχαριστημένη με την απόφαση που πήραμε να μετακομίσουμε, παρόλο που δεν ήταν στα σχέδιά μας. Γιατί το προηγούμενο σπίτι, παιδιά, δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Σε καμία περίπτωση δεν με βόλευε. Σας τα έχω πει πολλάκι το πόσο πολύ άβολα στημένο ήταν το προηγούμενο σπίτι. Και ενώ υπήρχαν τεράστιοι χώροι ανεκμετάλλευτοι, κάπως δεν χωρούσαμε και κάπως δεν είχαμε που να βάλουμε τα πράγματά μας. Το καινούριο, ρε παιδί μου, είναι πιο σπίτι. Είναι πιο. Έχει έτσι άλλη άβρα. Είναι πιο κόζι. Είναι πιο χουλιάρικο. Είναι πιο. Δεν είναι ακόμα 100% έτοιμο. Γιατί, ας πούμε, εδώ στο υπνοδωμάτιο. Θέλω κάτι να βάλω. Μου φαίνεται έτσι και λίγο άδειο έως πολύ άδειο. Δύο τείχοι που κάνουν μια γωνία και οι δύο άδειοι κάπως δεν μου κάθεται πολύ καλά. Θέλω κάτι να βάλω, δεν ξέρω τι. Νομίζω ότι δεν θέλω κάδρα. Ή θέλω. Αν έχετε κάποια πρόταση, γράψτε τη στα σχόλια σας παρακαλώ, γιατί πραγματικά δεν μου έρχεται καμία ιδέα τι θα μπορούσε να μπει εκεί σε εκείνο τον τοίχο, σε εκείνη τη γωνία. Εδώ στην κουζίνα, ας πούμε, λείπει μια κουρτίνα, την οποία κουρτίνα την έχω ήδη αγοράσει από τη Θεσσαλονίκη και έβαλα να μου τη στείλουν όταν μου στείλανε το αυτοκίνητο, γιατί και το αυτοκίνητο το αγόρασα από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά ενώ ήρθε και είχαμε όλη την καλή διάθεση να κάτσουμε και να την βάλουμε στη θέση της, κάπως δεν μπαίνει, ρε παιδιά, γιατί εγώ νόμιζα ότι θα έχει ένα σύστημα σαν κουρτινόξυλο να μπει στον τοίχο, στον τοίχο θέλω να μπει. Αλλά αυτή, ενώ είναι από αυτές τις κουρτίνες που έχουν αυτό το τέτοιο και ανεβοκατεβαίνουν. Γιατί είναι στην κουζίνα πάνω, ρε παιδί μου, και δεν θέλω κάτι να κρέμεται, γιατί μπορεί, ας πούμε, να μαγειρεύω κάτι με κόκκινη σάλτσα που λερώνει. Δεν γίνεται να έχεις μια κουρτίνα έτσι να κρέμεται, ούτε γίνεται η κουρτίνα να είναι μέχρι τη μέση. Οπότε σκέφτηκα μια κουρτίνα που να ανεβοκατεβαίνει. Όταν δεν μαγειρεύουμε και δεν κάνουμε, δεν μπλένουμε, δεν κάνουμε κάτι στην κουζίνα, να την έχουμε κατεβασμένη, και όταν χρησιμοποιούμε την κουζίνα, να την ανεβάζουμε και να είναι μια χαρά. Αλλά ενώ τη φέραμε αυτή την κουρτίνα εδώ. Είναι, από ό,τι κατάλαβα, για να τοποθετηθεί πάνω από πόρτα ή πάνω από παράθυρο να βγει έξω, δηλαδή δεν είναι για να μπει στον τοίχο. Δεν ξέρω αυτό γιατί δεν το είδα όταν την έπαιρνα και το είδα όταν ήρθα να την εγκαταστήσω. Τέλος πάντων, έχουμε βάλει ένα φίλο μας που είναι πολύ μερεμετατζής και πατεντιάρης να μας βρει μια πατέντα για το πώς θα μπορούσε να μπει αυτό στον τοίχο και να κρατήσει, γιατί γενικά τα εξαρτήματά του είναι όλα πλαστικά, οπότε δεν είναι ότι το εμπιστευόμαστε κιόλας ότι άμα το καρφώσουμε στον τοίχο θα κρατήσει. Επίσης, εδώ στο σαλόνι είναι να μπει ένας καθρέφτης, ο οποίος καθρέφτης υπάρχει, αλλά το σιδεράκι που είναι για να κρεμιέται είναι για να κρεμαστεί οριζόντια, εγώ θέλω να τον κρεμάσω κάθετα και δεν ξέρω πώς να κάνω αυτή την αλλαγή, γιατί είναι κάπως βιδωμένα μέσα, ρε παιδί μου, τα σιδεράκια. Ψάχνω ένα μαγαζί, κάτι στη Σαντορίνη, κάποιος που να κάνει τέτοιες δουλειές. Άμα υπάρχει εδώ κάποιος από τη Σαντορίνη και μπορεί να με βοηθήσει, πάρα πολύ θα με εξυπηρετούσε, δεν ξέρετε. Ψάχνω κάποιον έτσι να μου φτιάξει τον καθρέφτη, να μου βάλει σιδεράκια και τέτοια να κρατήσουν, γιατί είναι βαρύς ο καθρέφτης, αρκετά είναι ξύλινος. Και αφού μπει εκείνος ο καθρέφτης εκείνη τη γωνία, δεν ξέρω αν θα μείνουν αυτοί εδώ οι καθρέφτες. Γιατί μετά μήπως παραπάει ο καθρέφτης στο σαλόνι. Αλλά ο καθρέφτης είναι και καλός, μεγαλώνει το χώρο. Δεν ξέρω, θα δείξει γενικά, ακόμα δοκιμάζω. Επίσης, για να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει λίγο η σοφίτα, ρε παιδί μου, να συμμαζευτεί, να μπει σε μια τάξη. Γιατί την έχουμε και λίγο αποθήκη, παύλα, αποθηκευτικό χώρο. Γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να έρχεται κόσμος, είναι πολύ νωρίς, κατάλαβες, είναι χειμώνας. Όλοι το καλοκαίρι έρχονται. Οπότε είπαμε ότι τάξη, μωρέ, μέχρι το καλοκαίρι που θα έρθουνε, βάλε εκεί ό,τι δεν ξέρεις που να το βάλεις. Αλλά όχι, δεν γίνεται να μείνει έτσι. Αυτό πρέπει να βρουν θέση όλα αυτά τα πράγματα που να μην είναι κατά το κρεβάτι της σοφίτας. Που έχω βάλει ό,τι σκαρταδούρα και ό,τι δεν ήξερα που να το βάλω. Α, και θα ήθελα να βρω και τρόπο, αν μπορώ, κάπως να βάλω κουρτίνες στη σοφίτα. Που νομίζω ότι δεν μπορώ, γιατί τα κουφώματα είναι ίσα ίσα με το ταβάνι λόγω του θόλου. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάπως αυτό. Έχω σκεφτεί όλες τις πιθανές εναλλακτικές, δεν έχω βρει τρόπο. Για το υπνοδωμάτιο μέσα, που ήταν και εκεί δύσκολο σημείο γιατί είχε τη σκάλα κτλ. Εκεί βρήκα μια πατέντα. Για τη σοφίτα δεν έχω βρει. Για όλα αυτά, ακόμα δηλαδή, λέω ότι δεν είναι έτοιμο το σπίτι και για όλα αυτά λίγο σας καθυστέρησα να σας το δείξω, γιατί ελπίζω ότι μέχρι τώρα θα τα έχω λύσει και θα τα έχω διορθώσει και θα μπορούσα να σας το δείξω έτοιμο. Δεν πειράζει, σας το δείχνω έτσι όπως είναι και εδώ είμαστε μαζί να κάνουμε σιγά σιγά όλες τις αλλαγές. Ό,τι αλλαγή κάνω θα σας τη δείχνω, το ξέρετε. Αλλά σε γενικές γραμμές αυτό είναι, παιδιά, το καινούργιο μας σπίτι και σας το δείχνω με πολύ χαρά. Και αυτό ήταν και το βίντεο και αν σου άρεσε μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like στο βίντεο, ένα subscribe στο κανάλι και να πατήσεις και το καμπανάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει καινούργιο βίντεο. Επίσης μπορείς να πας να με βρεις και στο Instagram, θα το ξανααφήσω τυχαία κάπου εδώ στην άκρη.
Γιατί εκεί περνάμε πάρα πολύ ωραία και κάνουμε πάρα πολύ ωραία παρεούλα. Και σε ευχαριστώ που με άφησες να γίνω η παρέα σου, έστω και για αυτή τη λίγη ώρα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο και ως τότε σου στέλνω ένα γλυκό φιλί.